Η μητριά της μάνας σου, η Μαρίνα, της είχε πει ότι ο παππούς σου, ο Γιάννης ο Ψωμιάδης, είναι απίστευτα πρικισμένος. Λοιπόν, όταν πέθανε, της λέει, Μέρη, έλα, η Μαρίνα πήγε που λες, και έρχεται η Μαρίνα και μου λέει πίσω, Βασίλη, δεν θα το πιστέψεις, ο άνθρωπος αυτό δεν είναι πουλί, είναι σαν άμστερ. Πεθαμένος και γέρος τώρα και ήταν σαν άμστερ. Από αυτό κληρονόμησε ο Αλέξανδρος, ο αδερφός. Και τώρα, κατά πίσω πιθανότητα, κληρονόμησε ο Φίλιππος. Έφυγε με. Ελπίζω, Φίλιππε, να το κληρονοτήσεις αυτό στις επόμενες γενιές. Εντάξει. Πάντως τα δάχτυλα του προπάπου του τα πήρε. Έτσι, τα δάχτυλα τα έχεις πάρει του Γιάννη του Ψωμιάδη. Τι ωραία να κάθεσαι και να κρατάς το παιδί του παιδιού σου. Δεν είχα χρόνο να κρατάω εσάς. Σου έχω πει τι έγινε, γιατί τώρα που χαίστηκε ο μικρός να σου πω και την ιστορία. Εγώ δούλευα τότε 12 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα. Όλες τις δουλειές τις έκανε η μάνα σου στις τράπεζες. Και επειδή η γλυφάδα τότε ήταν λίγο αυτό, έπρεπε να πηγαίνει και στην Αθήνα να κάνει διάφορες δουλειές του σπιτιού, να πούμε, και του μαγαζιού. Έχω σηκωθεί εγώ, είμαι μεταξύ ύπνου και ξύπνου, και μου λέει να προσέξεις το παιδί. Σε έχει βάλει σε εκείνο και το τέτοιο, ρε παιδί μου, στο κρεβατάκι. Εσύ κάποια στιγμή χαίστηκες και έκλαιγες. Εγώ όμως δεν είχα ψυχή, αλλά ούτε ήξερα και να σ' αλλάξω. Και συγκάκες, όταν ήρθε η μάνα σου και της είπα ότι τα έχεις κάνει πριν 2-3 χρόνια και εγώ απλά σε κοίταζα, δεν την έχω ξαναδεί έτσι εξαγριωμένη. Είχε τα μαλλιά της έτσι πεταχτήκανε και είχε συγκαεί. Το τι άκουσα δεν τα έχω ξανακούσει άλλη φορά. Κοίτα, κοίτα πως ανακλαδίζεται, κοίτα πως ανακλαδίζεται το Παλικαρόπουλο. Βρε. Κοιμάται τώρα. Έτσι που λες. Άλλη φορά δεν μου ξανάφησε εσένα ποτέ.